Ένα χρόνο ακριβώς μετά την ψυχρή δολοφονία του 16χρονου Ρωμά Κώστα Φραγκούλη από πυρά αστυνομικού, βρισκόμαστε στο σημείο στο οποίο δολοφονήθηκε. Προχωράμε σε μια συμβολική κίνηση οργανώσεως ΚΝΕ εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ από την πρώτη τη στιγμή, παράλληλα με την απέτηση να καταδικαστούν όλοι οι ένοχοι, μια λαϊκή απέτηση, μπήκε μπροστά για την οργάνωση, για τη διεκδίκηση μέσα από πολύμορφες δράσεις και παράλληλα να αναδειχθούν οι πραγματικές αιτίες τέτοιων γεγονότων. Το έδαφος πάνω στο οποίο συμβαίνουν τέτοια περιστατικά δεν είναι κάποιο κενό αέρος. Η ένταση της καταστολής πατάει πάνω στο έδαφος, στο γεγονός ότι εντείνεται η επίθεση στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα. Άλλωστε η πολιτική και αυτής της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων που αντιμετωπίζουν τον εχθρό λαό είναι και αυτή που δίνει αέρα στα πανιά για να υπάρξουν και τέτοια περιστατικά αυθαιρεσίας και κρατικής βίας. Αυτή είναι η πραγματική αιτία όλων αυτών των φαινομένων. Δεν είναι κάτι άλλο, όπως μας λέγανε και μας λένε, παραδείγματος χάρη, κακή εκπαίδευση ή ότι πρέπει να εναρμονιστεί και η ελληνική αστυνομία στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αφού τέτοια περιστατικά συμβαίνουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει και πρόσφατη πείρα, παραδείγματος χάρη, από τη Γαλλία. Τώρα είναι που πρέπει να δυναμώσει η οργάνωση, ο αγώνας, η συλλογική διεκδίκηση, να τελειώνουμε με το σύστημα αυτό που γεννάει τη βαρβαρότητα, να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή.